Δώρο ζωής σε τρεις συνανθρώπους μας αποφάσισε να κάνει η οικογένεια ενός 44χρονου Χανιώτη, που μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο νοσηλευόταν εγκεφαλικά νεκρός στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων. Με τις ελπίδες τους να έχουν χαθεί, πήραν τη γενναία απόφαση και σήμερα το πρωί άρχισε η διαδικασία λήψης των οργάνων του, στην οποία συμμετείχαν τα αρμόδια επιστημονικά τμήματα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος των Χανίων και των άλλων νοσοκομείων όπου βρίσκονται οι λήπτες. Η καρδιά το σηκώθηκε η κερατοειδής του 44χρονου, ο οποίος ήταν τεχνολόγος στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου, θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε συνανθρώπους μας που με αγωνία περίμεναν να βρεθεί μόσχευμα. Η πράξη σύμβολο του ανθρώπινου μεγαλείου έρχεται να συμπληρώσει τη συγκινητική αύξηση του ενδιαφέροντος που αποτυπώθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων μετά τη δωρεά οργάνων της 21 ετών Έμας Καριωτάκη από τα Χανιά, που έσβησε μετά από τροχαίο στη Θεσσαλονίκη όπου σπούδαζε. Είναι χαρακτηριστικό ότι το διάστημα από 23 έως 26 Νοεμβρίου η αυξημένη κινητικότητα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων αποτυπώθηκε έμπρακτα με σχεδόν 1.000 εγγραφές στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών του Οργανισμού. Την ίδια στιγμή, μήνυμα ζωής στέλνει από τα Χανιά η Μαρία Τερζάκη, παρακινώντας κάθε υγιή άνθρωπο ηλικίας από 18 έως 45 ετών να γίνει δότης μυελού των οστών. Τον Μάιο του 2021, η 15χρονη κόρη της Δήμητρα διαγνώστηκε με απλαστική ανεμία. Πρόκειται για καλούηθες νόσημα, η θεραπεία του οποίου όμως απαιτούσε μεταμόσχευση μυελού των οστών. 6 μήνες μετά, με την υγεία της να έχει επιδεινωθεί δραματικά και ενώ συμβατός δότης δεν είχε βρεθεί, η μητέρα της με συμβατότητα 50% έγινε η δότρια που της έσωσε τη ζωή. Από το Παγνί, η 15χρονη μεταφέρθηκε στην Ογκολογική Μονάδα Παιδών Μαριάννα Βαρδινογιάννη, όπου πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση. Οι γιατροί μας είπαν ότι οι πιθανότητες ήταν 70-30. Λοιπόν, 70% να πετύχουμε την μεταμόσχευση και ένα 30% είτε να έχουμε κάποια επιπλοκή, η οποία είναι, δηλαδή ένα 30% ήταν οι επιπλοκές, μέσα σε αυτές ήταν και ο θάνατος, το να μην τα καταφέρει το παιδί. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Μετά από μια δύσκολη περίοδο 6 μηνών με πολλές παρενέργειες λόγω της σχετικά χαμηλής συμβατότητας του μοσχεύματος, η 15χρονη Δήμητρα βγήκε νικήτρια στη μάχη που έδωσε και σήμερα κοιτάει με αισιοδοξία το μέλλον. Η ιστορία της και η απόφαση της μητέρας της αποτελούν οδηγό για όλους όσοι θέλουν να σώσουν μια ζωή. Ο κόσμος μπερδεύει την δωρεά μυελού των οστών με την δωρεά νοτιού μυελού. Μπερδεύει τον μυελό των οστών με τον νοτιό μυελό. Ο μυελός των οστών είναι ένας αιμοποιητικός ιστός, ενώ ο νοτιός μυελός είναι ένας νευρικός ιστός που συνδέεται με το κεντρικό νευρικό σύστημα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Εγώ την πέρασα και από τις δύο πλευρές, μία με το παιδί μου και μία εγώ σαν δότης. Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Παιδιών και Ενήλικων με Καρκίνο Ορίζοντας. Σε διάστημα 10 ημερών έχουν βρεθεί 3 νέοι συμβατιδότες που θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ελπίδα και να χαρίσουν μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή σε 3 συνανθρώπους μας. Αν κάτσουμε να σκεφτούμε ότι αν έχω μία πιθανότητα να σώσω έναν άνθρωπο, έτσι, τον οποιονδήποτε άνθρωπο, γιατί συνήθως όταν βρισκόμαστε στο πρόβλημα και το βίωσα και εγώ, με παίρνανε τηλέφωνο και μου λέγανε να πάμε να δώσουμε δείγμα μυελού των οστών για το παιδί σου. Δεν είναι έτσι. Δεν πάει έτσι. Όταν αποφασίζουμε να γίνουμε εθελοντές, γινόμαστε για τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Είτε αυτός ο άνθρωπος είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στο Καζακστάν, είτε είναι στην Αμερική, είτε τον ξέρουμε είτε όχι. Είναι μια ανθρώπινη ζωή. Τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με συλλόγους, με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Χανίων και με τη Συμβολή της Τοπικής Κοινωνίας, έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ορίζοντα περισσότερες από 12.000 καταγραφές υποψηφίων εθελοντών δοτών μυελού των οστών και έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα 60 συμβατιδότες.